Συγκρατημένη η αντίδραση στο χρηματιστήριο Αθηνών μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ο γενικός δείκτης έχανε λιγότερο από 0,5% τρεις ώρες πριν το κλείσιμο. Ήταν πάντως μία επώδυνη εβδομάδα για τον ελληνικό δείκτη, αφού οι συνολικές απώλειες ξεπέρασαν το 10%. Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στη σύνοδο κορυφής της Ευρωζώνης τη Δευτέρα. Σήμερα το πρωί οι αγορές άνοιξαν σταθερά παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν χθες. Οι αγορές θα επιβιώσουν ενός Brexit αφού το ελληνικό χρέος ανέρχεται σε μόλις 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα έχει αντίκτυπο στο άμεσο μέλλον, αλλά μεσοπρόθεσμα οι αγορές θα αναρρώσουν, εκτιμά από το Παρίσι ο χρηματιστής Αλεξάνδερ Ζιλιόξ. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν ανωδικά. Μάλιστα, οι αγορές του Νότου, Μιλάνο, Μαδρίτη και Λισαβόνα κατέγραφαν το μεσημέρι της Παρασκευής κέρδη πάνω από 1%.